Λέω ότι πήρε αρκετές ψήφους ο παπάς χθες. Ναι, γιατί θα κάνει. Και αγωνιστικά δεν ήταν. Επειδή υπάρχει ήδη, ο Ρομπ. Οπότε σημαίνει ότι θέλανε πάλι να πάνε σε άντρα. Ναι. Γιατί τώρα που είναι γυναίκα, η τρίτη υποψηφιότητα, αν είναι άντρας ή γυναίκα, θα πάμε ή σε άντρες ή σε γυναίκες. Καθάρισαν οι γυναίκες. Όχι, δεν καθάρισαν. Και η γυναίκα να βγει, αν είναι 2-1, έχει τελειώσει όπως έγινε στην πρώτη. Θα πάει γυναίκες. Θέλετε να δούμε ένα stop καρέ, χωρίς να ακούσουμε την. Γιατί όλοι αγωνιστικά ψήφισαν. Ένα stop καρέ, ποιοι ψήφισαν την Κρίστη, για να καταλάβετε ποια είναι η παρέα που θα διευκολύνει. Θεωρητικά. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι έξι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ψήφισαν την Κρίστη. Είναι η Κατερίνα Δαλάκο, ο Αλέξης Παπάς, η Ασημίνα. Ναι, αλλά δεν έχει νόημα, Βρενικού, γιατί αγωνιστικά. Αγωνιστικά έχει. Η Κρίστη δεν έφερε νίκη. Πρόσεξε λίγο ποιοι είναι. Δεν ήταν καλή. Είχαν αίτιο. Αυτοί οι έξι είναι οι πιο δυνατοί στην ομάδα τους. Mm. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δείχνει ότι υπάρχει μια πρόθεση έναντι των υπολείπων. Αυτή τη στιγμή είναι οι έξι κορυφαίοι παίκτες. Η Ασημίνα που ψήφισε την Κρίστη, που η Κρίστη την είχε φυσικά στηρίξει. Ναι, είναι το αρκουδάκι της Ασημίνας. Αυτό ήταν λίγο κάπως. Είναι το πέτ. Καλά.